Κέρδη για το πρώτο τρίμηνο του 2014 ανακοίνωσε σήμερα ο συνεργατισμός μετά και τις ριζικές αλλαγές που προηγήθηκαν. Για πρώτη φορά από την ίδρυσή του έχουν ετοιμαστεί ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις στις οποίες περιλαμβάνονται όλα τα συνεργατικά πιστωτικά ιδρύματα και εταιρείες του εμπορικού τομέα. Ανακοινώθηκαν από τον Υπουργό Παιδείας Κώστα Καδί τα αποτελέσματα των Πανκύπριων εξετάσεων και οι θέσεις για τα πανεπιστημιακά τμήματα της Κύπρου, καθώς και τις στρατιωτικές και δραματικές σχολές της Ελλάδας. Τα αποτελέσματα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας. Με συνομιλίες του Ουκρανού Προέδρου Ποροσένκο με Πούτιν, Μέρκελ και Ολάντ, πλησιάζει η εκπνοή της παράτασης που έδωσε το Κίεβο στην Εκεχηρία στα Ανατολικά μέχρι το βράδυ της Δευτέρας, η οποία έχει στιγματιστεί από τις συνεχιζόμενες συγκρούσεις. Στο ίδιο το Κίεβο, η Εκεχηρία φαίνεται να προκαλεί αντιδράσεις. Νεκρός Ρώσος κάμεραμάν στον Ντόνετσκ. Βομβιστικός μηχανισμός σε διασταύρωση κοντά στο Προεδρικό Μέγαρο της Αιγύπτου εξεράγει, στοιχίζοντας τη ζωή σε τουλάχιστον έναν αστυνομικό. Η έκρηξη έγινε ενώ πυροτεχνουργοί προσπαθούσαν να εξουδετερώσουν δεύτερο αυτοσχέδιο μηχανισμό σε κοντινό σημείο. Πέναλτι, παράταση, γκολ στις καθυστερήσεις, φάση των 16. Λέξεις που πριν από τις 12 Ιουνίου δύσκολα θα τις συνδυάζαμε με την εθνική ομάδα της Ελλάδας. Και όμως οι Έλληνες διεθνείς με αποφασιστικότητα και έναν εξαιρετικό προπονητή, τον Φερνάντο Σάντος, κατάφεραν να προσφέρουν σε όλους εμάς αυτά που δεν φανταζόμασταν.